Κοντά μας τον κύριο Γιάννη Γιάγκα, τον καλό συνάδελφο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων και ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά το Δελτίο Ειδήσεων του Open. Βρίσκεται εκεί ακριβώς όπου δίδεται η μάχη αυτή τη στιγμή. Γιάννη μου, καλησπέρα. Σε ακούμε να μας πεις το τι ακριβώς έχουμε ως νεότερο. Καλησπέρα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, διότι τις τελευταίες ώρες είχαμε αρκετά μηνύματα μέσω του 112 που εστάλησαν στα κινητά των κατοίκων περιοχών εδώ του Ξυλοκάστρου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του οικισμού Χελιδερό και Ζαχώλη. Στους κατοίκους λοιπόν των χωριών αυτών πήγε στα κινητά τους μήνυμα να εκενώσουν τα χωριά τους, να εγκαταλείψουν τους οικισμούς, καθώς τα πύρινα μέτωπα έφτασαν πολύ κοντά ακόμα και στα πρώτα σπίτια των συγκεκριμένων χωριών. Η μεγάλη όμως μάχη τις προηγούμενες ώρες δόθηκε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Πριν από περίπου 2,5 ώρες στάλθηκε νέο μήνυμα μέσα στο 112 στους κατοίκους αυτού του χωριού που βλέπετε. Το χωριό αυτό ονομάζεται Πύργος και μπορείτε να δείτε ότι το χωριό αυτό περικυκλώθηκε για αρκετή ώρα. Ήταν αιχμάλωτος 3 διαφορετικών πύρινων μετώπων που ήταν γύρω από το χωριό. Πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του Πύργου δεν έφυγαν από το χωριό, έμειναν εδώ να παλέψουν, δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές τελικά κατάφεραν να κρατήσουν την πυρκαγιά μόλις ελάχιστα μέτρα μακριά από τις αυλές των σπιτιών. Πρέπει να πούμε όμως ότι όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση και μπορέσουμε και εμείς να προσεγγίσουμε ξανά το χωριό, θα πρέπει να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά, γιατί διαπιστώσαμε όλη αυτή την ώρα ότι οι φλόγες έφτασαν πάρα πολύ κοντά στα σπίτια, οπότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε ζημιές στο συγκεκριμένο χωριό. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες ώρες. Με τη βοήθεια όμως του Νίκου του Χατζηστυλιανού θα δείτε τώρα στην εικόνα σας τη μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες. Πολύ κοντά στο χωριό Καλιθέα. Το αναφέρω χονδρικά για να έχουμε μία άποψη της περιοχής, καθώς όπως καταλαβαίνετε τα πύρινα μέτωπα έχουν λάβει διαστάσεις χιλιομέτρων και πάλι, όπως είχαμε και το βράδυ. Τώρα ξανά έχουμε τέτοια εικόνα. Βλέπετε ότι όλος αυτός ο όγκος καπνού που βλέπετε είναι ένα νέο ενιαίο πύρινο μέτωπο που σχηματίστηκε από πολλές ενεργές εστίες που έκαιγαν ήδη από τις βραδινές ώρες στην περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι όπως μας λένε στελέχη από το πυροσβεστικό σώμα, ήταν αναμενόμενο ότι αυτές οι ώρες θα ήταν πολύ δύσκολες. Ήδη από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι μιλάμε για πολύ δύσκολες ώρες. Περιμέναμε ισχυρές αναζωπυρώσεις, ναι. Γιάννη μου, παραμένεις στο σημείο. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας δίνεις ζωντανή εικόνα και μας περιγράφεις έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο τα όσα ακριβώς συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Βάλανο τελεία. Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του μαγαζίνου θα επανέλθουμε κοντά σου αν έχουμε κάποιο νεότερο. Πάμε να